Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Στο αθλητικό πάρκο της Ομόνιας έγιναν και φέτος οι κεντρικές εκδηλώσεις του Δήμου Σερών για τα κούλουμα. Οι Σεραίοι και οι Σεραίες είχαν την ευκαιρία να κεραστούν λαγάνες, παραδοσιακή φασολάδα και πλούσια σαρακοστιανά. Γέμισε από κόσμο το αθλητικό πάρκο της Ομόνιας που έσπευσε για να γιορτάσει τα κούλουμα. Από νωρίς το πρωί στήθηκαν τα τραπέζια προκειμένου οι Σεραίοι να κεραστούν σαρακοστιανά εδέσματα με τις λαγάνες και την παραδοσιακή φασολάδα να έχουν την τιμητική τους. Όλοι αυτό που δήλωσαν είναι πως η λαγάνα που μοιράστηκε από το Δήμο Σερών ήταν πεντανόστιμη. Κούλουμα στις Σέρες, κούλουμα σε κάθε χωριό του Δήμου Σερών. Σήμερα είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη μέρα, σαρακοστή σήμερα και χαίρεται και γιορτάζει όλος ο κόσμος. Βλέπετε εδώ πόσο ζωή υπάρχει εδώ στο αθλητικό πάρκο Ομόνιας, πόσο κέφι και πόσο δίψα ο κόσμος για να περάσει καλά, γιατί η αλήθεια ήταν ότι αυτά τα 3 χρόνια κόστησαν σε όλους. Η μη ύπαρξη αυτών των δυνατοτήτων πραγματικά μας επηρέασε και γι' αυτό ο κόσμος σήμερα, όπως και τις προηγούμενες μέρες στις εκδηλώσεις που έγιναν και χθες και προχθές, έδειξε μια ζωντάνια, έδειξε μια λαχτάρα στο να συμμετέχει, στο να διασκεδάσει, στο να περάσει καλά. Σήμερα λοιπόν εδώ στο πάρκο Ομόνιας, με όλα τα σαρακοστιανά που έχουμε, τη φασολάδα, το χαλβά, τις ελιές, όλα αυτά το πίνει σε αυθονία, όπως και σε κάθε χωριό πρέπει να πω, και στα 26 τοπικά διαμερίσματα των Σερών έχουν μοιραστεί και όλα τα σαρακοστιανά και θα έχουμε γλέντι παντού. Σήμερα ο καιρός μας βοήθησε να πραγματοποιηθούν τα κούλουμα σε όλα τα χωριά και στην πόλη, εδώ στον ΟΒΑ που βρισκόμαστε. Η παρουσία του κόσμου μας αποζημίωσε για τον κόπο και την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει όλες τις προηγούμενες μέρες. Βλέπετε με πόση τάξη μοιράζονται τα σαρακοστιανά σε ατομικές συσκευασίες. Η ροή του κόσμου είναι πολύ κανονική. Ο κόσμος εξυπηρετείται και πηγαίνει με τις παρέες του για να γλεντήσει, να πετάξει το χαρταϊτό. Ταυτόχρονα η παρουσία της ζωντανής ορχήστρας φέτος έχει δώσει άλλο κλίμα. Φέτος, εκτός από παραδοσιακή φασολάδα, στο πάρκο της Ομόνιας υπήρχε και ορχήστρα, η οποία έπαιξε παραδοσιακή μουσική και ξεσήκωσε όλο τον κόσμο, ο οποίος άφησε στην άκρη τα ποτήρια και το έριξε στο χορό. Σαρακοστιανά εδέσματα δόθηκαν σε όλους τους παρευρισκομένους, οι οποίοι ευχήθηκαν καλή σαρακοστή. Καλή σαρακοστή! Ελλάδα δοκιμάσατε! Όλα τα πήραμε, όλα! Χρόνια πολλά, καλή σαρακοστή! Να είστε καλά! Να είστε καλά, καλή σαρακοστή! Φασολάδα δοκιμάσατε! Θα δοκιμάσουμε, ναι, να είστε καλά! Έχει πολύ κόσμο όμως, ωραία! Να ήρθαμε λίγο να χαζέψουμε. Πάρα πολύ σύμμαχος ο καιρός, μπράβο! Βεβαίως μας αρέσει αφού είμαστε εδώ. Καλά, φάγατε φασολάδα. Πήγαμε, έχουμε τα πάντα. Εμένα μ' άρεσε, τι να σας πω να πω. Καλή σαρακοστή σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Τα κούλουμα όμως γιορτάστηκαν από άκρης άκρη στον ομό Σερών. Η φασολάδα αλλά και ο χαλβάς ήταν οι πρωταγωνιστές στα σαρακοστιανά τραπέζια, με το χορό και τα τραγούδια να συνοδεύουν άψογα τη γιορτή της Καθαράς Δευτέρας. Με πολύ καλή διάθεση γιόρτασαν τα κούλουμα και στα χωριά του Δήμου Σερών. Οι μαγείρισες ξεκίνησαν από νωρίς να βάζουν τα φασόλια στη φωτιά, προκειμένου όσοι ήθελαν να κεραστούν ένα πιάτο παραδοσιακή φασολάδα. Στο Χριστό Σερών η φασολάδα ήταν πεντανόστιμη και μοιράστηκε σε μικρούς και μεγάλους. Κάθε χρόνο, κατά Δευτέρα, μετά από 2 χρόνια κλεισίματος μέσα λόγω COVID, σήμερα γιορτάζουμε τα κούλουμα, μπήκαμε στη 40η. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος ήρθε, μας επισκέφτηκε. Θα γιορτάσουμε, θα χορέψουμε μαζί. Να ευχαριστήσουμε το πολιτικό σύλλογο του χωριού μας, τα κορίτσια, τους εθελοντές, την ΚΕΔΙΣ και τη δημοτική αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη που μας έδωσε όλα αυτά τα πλούσια εδέσματα. Τη μουσική μας αφιλοκερδός
Πιστεύω θα περάσουμε καλά. Το Χριστός επέλεξε για να γιορτάσει τα κούλουμα και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Χρυσανθίδης. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Εύχομαι να υπάρξουν τέτοιες μέρες ευχάριστες για όλους μας, να έχουμε την υγεία μας. Ναι, βρίσκουμε στο Χριστός. Είναι ένα χωριό το οποίο ξέρετε ότι αγαπώ και γαμπρός εδώ, γι' αυτό κάθε χρόνο παρευρίσκουμε όταν υπάρχουν τα κούλουμα. Είναι πάρα πολύ ωραία, μια πολύ καλή ετοιμασία. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο της κοινότητας, συγχαρητήρια στους εθελοντές, όπως επίσης και στο Δήμο, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα, ίσως για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε να γίνουν αυτά τα οποία βλέπετε σήμερα εδώ. Θέλουν πάντως και κάτι και έτσι στα χωριά, να τονωθεί λίγο η κατάσταση, το κλίμα, να ξαναζωντανέψουν. Σίγουρα μας έχει λείψει πάρα πολύ με τον COVID. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και νομίζω οι μέρες αυτές λείπουν. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί όλοι πρέπει να συμβάλλουν να διατηρηθούν τα ήθη και τα έθιμα, ώστε να μπορούμε να περνάμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Οι κάτοικοι του χωριού αλλά και οι επισκέπτες πέρασαν υπέροχα και δοκίμασαν όχι μόνο τη φασολάδα αλλά και όλα τα εδέσματα που επιτάσσει η μέρα και το έθιμο και προσφέρθηκαν από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Σερών. Καλή 40 χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Περνάμε καλά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον χρόνο με υγεία να είμαστε. Να είμαστε καλά. Είστε εδώ από το Χριστό? Είμαι από το Λευκώνα εγώ, από το Λευκώνα. Αλλά ήρθατε εδώ για φασόλα. Έχουμε τακτικά εδώ στο χωριό. Έχετε φίλους εδώ? Έχουμε φίλους, γνωστούς, τα πάντα έχουμε. Και δοκιμάσατε τη φασολάδα? Όχι ακόμα, αλλά από ό,τι βλέπω είναι πολύ, πρέπει να είναι πολύ νόστιμη. Φασολάδα δεν είπα, γανιστεύω γι' αυτό. Ωραία είναι όμως εδώ. Ωραία είναι, βέβαια ωραία. Έρχεστε κάθε χρόνο, είστε από εδώ? Όχι, από τον Πλαταμόνα είναι. Από τον Πλαταμόνα? Ναι. Και πώς βρεθήκατε εδώ πάνω? Συγγενείς. Όλα ωραία ήτανε. Τα μαγείρεψαν νόστιμα? Όλα νόστιμα. Οι κυρίες πολύ καλές μαγείρεσαν. Πολύ καλές μαζίλισσες, τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλές μαζίλισσες. Δοκίμασα, τέλεια, είναι όλα τέλεια. Νόστιμη. Νοστιμότατη. Πρώτη φορά στο Χριστό είναι όλα νόστιμα. Δεν έχετε ξανά? Όχι. Πρώτη φορά. Στο χωριό, ναι, εδώ. Στο είναι εκδήλωση. Για καθαρά Δευτέρα. Έχει πολύ κόσμο. Ναι, έχει πολύ κόσμο. Χορό θα ρίξετε, έτσι να χορέψετε λίγο. Σε λίγο. Με το λίγο κρασάκι, έτσι. Ναι. Καλή Σαρακοστή, καλή Σαρακοστή σε όλο το κόσμο. Πέραχα όλα. Το περιμένουμε, σου λέω, για ξεφάντωμα, ναι. Λίγο για απόδραση. Άρα θα πιούμε λίγο κρασί και θα χορέψουμε. Ναι, βεβαίως. Το περιμένουμε, ναι. Γεια σας. Περνάμε. Σαρακοστή πρώτα. Και περνάμε καλά. Καλά να είναι και το Ποντιακό Σύλλογο. Γλυκιά μου. Δοκιμάσατε φασολάδα? Ναι, ωραίο. Στιμή. Πάρα πολύ νόστιμο. Πιο καλή από τη δική σας? Νομίζω ναι. Θα χορέψετε εσείς καθόλου? Όχι, τώρα η μουσική παίζει. Λίγο και να μένετε και να χορεύω και να βγάλετε με. Καλή Σαρακοστή. Η φασολάδα είναι υπέροχη. Νοστιμότατη. Και αν έχεις και καλή παρέα, είναι ακόμα πιο νόστιμη. Αυτό είναι το παν. Άρα εδώ στο Χριστός περνάτε πολύ όμορφα. Άμα έχουμε ανθρώπους καλούς, περνάμε καλά. Καλά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Ικανοποιημένη. Μια χαρά. Φασολάδα καλή. Πολύ ωραία. Φέτος έχει πιο πολύ κόσμο φέτος. Γιατί τόσα χρόνια λόγω πανδημίας κόσμος βγήκε έξω. Βλέπω πολύ ποντιακό στοιχείο εδώ. Εντάξει, είμαστε μισή, αλλά είμαι βλάχος είμαι εγώ. Λίγο αδικημένου σας βλέπω, πολύ ποντιακό τραγούδι. Δεν πειράζει, μας αρέσουν τα ποντιακά. Γιατί δεν πάρει τα δικά μας. Καλή Σαρακοστή. Σε όλα τα χωριά του Δήμου των Σερών γιόρτασαν τα κούλουμα και στο τοπικό διαμέρισμα του Λευκώνα πολλοί ήταν αυτοί που ήρθαν να φάνε την πατροπαράδοτη φασολάδα και να περάσουν όλη μια πολύ όμορφη ημέρα. Όλοι αυτό που ευχήθηκαν ήταν καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Κούλουμα και αυτή τη χρονιά διαφορετικά όπως παλιά. Επιλέξαμε να είμαστε εδώ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μας ευνόησε και ο καιρός. Επομένως, διαφορετικά και πιο όμορφα, θα έλεγα. Ήρθε πολλοίς κόσμος σήμερα. Συνέχεια έρχεται κόσμος, τρώει, πίνει, φεύγει. Συνέχεια ο κόσμος υπάρχει σταθερή ροή του κόσμου. Έχουν ακριβώς την. Του γνωρίζουν όλοι ότι τέτοια μέρα προσφέρεται πάντα φασολάδο. Κάθε χρόνο έχουμε. Απλά φέτος είναι διαφορετικά από την άποψη ότι είμαστε σε ανοιχτό χώρο. Είναι κάτι που έλειψε για τα τελευταία χρόνια λόγω κορονοϊού. Επομένως, οικογένειες με παιδάκια πολλές. Κάθε χρόνο εδώ είμαι, όπως το ξέρεις και εσύ. Μαγείρισα τις φασολάδες, Μάλιστα. Αυτά. Τι ώρα ξεκινήσατε σήμερα? 8 η ώρα. Τι ώρα ήταν έτοιμη? Με προετοιμασία ψες το βράδυ. 8 η ώρα ήμασταν έτοιμοι για να μπούμε στα πλόγιστρα επάνω. Πόση ώρα μαγειρευότανε?
2 ώρες. Τη δοκιμάσατε νόστιμη? Για μένα νόστιμη, θα δοκιμάσετε εσείς και θα μας πείτε αν είναι νόστιμη. Τι σας λέει ο κόσμος? Όλοι είπαν τα καλύτερα λόγια. Είναι ποντιακή τώρα η συνταγή αυτή ή κανονική? Όχι, κανονική. Δεν έχω τίποτε ιδιαίτερο, γιατί δεν είμαι και πόντια. Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα φανταστικά. Έχετε ξανά έρθει? Εδώ μένω. Οπότε το ξέρετε ότι κερνάμε. Ξέρουμε, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, είναι τέλεια. Όλα, ευχαριστούμε. Καλή Σαρακοστή, καλή Σαρακοστή. Φάνηκε το φαγητό, καλή μαγείρισα. Πολύ καλή, πρώτη, πρώτη. Χρόνια κόσμο τώρα, την ξέρουμε πολλά χρόνια. Έχει κόσμο πάντως, εγώ περίμενα επειδή δεν ανοιχτό το μέσο. Δεν έχει, ανάλογα δεν έχει πολύ κόσμο. Όχι, όχι, δεν έχει. Εγώ θα περίμενα περισσότερο κόσμο. Θα περιμένατε χορό, γλέντι εδώ? Ναι, βέβαια, ναι. Καλή Σαρακοστή, μια χαρά, καλά περνάει ο κόσμος, εντάξει είμαστε. Η μαγείρισα είναι η πρώτη. Λαγάνα, τα ραμάσω. Τα πάντα, τα πάντα τέλεια, τέλεια, ωραία. Πολύ... Ικανοποιητικό δηλαδή. Ικανοποιητικό, ικανοποιητικό. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Η φασολάδα νόστιμη. Πολύ ωραία. Παρέα μεγάλη εδώ. Ναι, ωραία. Περαστικός ήμουνα, πολύ ωραία είναι εδώ. Φασολάδα φάγαμε. Φασολάδα φάγαμε, τα πάντα φάγαμε εδώ. Τώρα πίνουμε το ποτάκι μας, ρετσινούλα βασικά. Και έχουμε όμορφη παρέα, περνάμε πολύ ωραία. Πάνω απ' όλα χρειάζεται οργάνωση. Βλέπω, έχετε φέρει και όλα τα υπόλοιπα καλαμαράκια, μύδια. Ναι, ναι, έχουμε και μικρά παιδάκια να περάσουν όλοι καλά, να φάνε όλοι. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή Σαρακοστή. Οικογενειακά, ε? Οικογενειακά, οικογενειακά. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Μετά από 2 χρόνια βρέθηκαν γύρω από το ίδιο τραπέζι και οι κάτοικοι στο τοπικό διαμέρισμα της Πεντάπολης. Οι φασολάδες ετοιμάστηκαν από νωρίς το πρωί, ενώ εκτός από τα παραδοσιακά εδέσματα, το πρόγραμμα περιλάμβανε και μουσική και χορό. Οι μαγείρισες πάντως για τη σημερινή ημέρα έβαλαν τα δυνατά τους για να αφήσουν τον κόσμο ικανοποιημένο. Πάρα πολλά χρόνια η φασολάδα εδώ φημίζεται στην Πεντάπολη και νομίζω πως σήμερα με σύμμαχο και τον καλό καιρό και με την προσέλευση από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά του κόσμου θα έχουμε μια έτσι ωραία μέρα και θα έλεγα και επιτυχία. Σέβεται ο κόσμος σιγά σιγά, επιστρέφουμε έτσι. Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, ο κόσμος έχει βγει έξω, έρχονται εδώ. Είναι και Θεσσαλονική. Λοιπόν, έχουμε και κάποιους ετεροδημότες, ναι, που έχουν έρθει. Θα έρθουν φυσικά και άλλοι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση από τον Δήμο Εμμανουέλη Παπά, αλλά ξέρουν ότι εδώ στην Πεντάπολη γίνεται ωραία οργάνωση και νομίζω πως θα πάνε όλα καλά. Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου από πολύ νωρίς φρόντισαν να ετοιμάσουν τα καζάνια με τη φασολάδα, ώστε αυτή να προσφέρεται στον κόσμο ζεστή και νοστιμότατη. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το πρωί για να ανάψουμε τα καζάνια και να γίνει παραδοσιακή φασολάδα. Πιστεύω ότι θα τους εξυπηρετήσουμε όλους. Όσοι έχουν έρθει, ένα μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον, να πιστεύουμε όλους θα τους εξυπηρετήσουμε. Όλα ωραία, τους αρέσουν όλα. Ωραία, έρχονται. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα έρθουν όλοι. Γιατί μετά από 2 χρόνια τώρα κορονοϊού θα αρχίσετε σιγά σιγά το ραντεβού να το ξανά έχετε με όλο τον κόσμο. Σίγουρα, σίγουρα. Και ο κόσμος ξέρει, θέλει να βγει έξω γιατί τα 2 χρόνια ήταν δύσκολα για όλους. Η φασολάδα σήμερα είναι special, παιδιά. Σε 3 ώρες μέσα έχουν γίνει ολοκούμι όλα. Από τι ώρα βράζουμε εδώ πέρα? Βάλαμε 8,5 ώρα, 11,5 ώρα τα βγάλαμε. Γύρω στις 12 τα βγάλαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία φασολάδα. Υγεία να έχουμε και το χρόνο με υγεία. Πόσο κόσμο θα ταΐσετε τώρα? Περιμένουμε. Άλλα 3 καζάνια έχουμε εδώ. Περιμένουμε να έρθει ο κόσμος. Οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες έφαγαν την πατροπαράδοτη φασολάδα, δηλώνοντας πως είναι πέντα νόστιμη και ευχήθηκαν καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Πολύ νόστιμη. Καλή. Καλή. Έχετε ξανάρθει εδώ? Κάποιες χρονιές ερχόμαστε, ναι. Είστε από εδώ ή? Όχι, σέρες είμαστε και ερχόμαστε κατά εδώ. Αλλά έχετε μάθει για τα κούλουμα εδώ στην Πεντάπολη. Ναι. Πρώτη φορά νόστιμη. Όλα νόστιμα, όλα καλά όταν υπάρχει χαρά. Καλή διάθεση να έχουμε. Ακριβώς, πάντα, πάντα. Μια χαρά. Ωραία. Όπως κάθε χρονιά. Χυλωμένη, καλή δηλαδή όλα τα... Δεν είχαμε πρόβλημα, ναι. Απλά ο καιρός δεν βοηθάει για να πετάξουμε το χαρταετό, δεν έχει αέρα. Μεγάλο γλέντι ετοίμασαν σήμερα καθαρά Δευτέρα και στο τοπικό διαμέρισμα του Χρυσού. Μια παράδοση χρόνων συνεχίζεται και φέτος με την φασολάδα να λένε πως είναι η νοστιμότερη που έχουν φάει. Τα κάνουμε εδώ και 30 χρόνια, είναι παράδοση. Την εκδήλωση έχει ο Πολιτιστικός μαζί με την Εκκλησία και την Κοινότητα.
και πιστεύουμε να μας θυμίσει ο κόσμος άλλη μια φορά και να έρθει και να διασκεδάσουμε εδώ μαζί. Ξεκίνησε, βλέπω από νωρίς το καζάνι να βράζει, να γεμίζει. Το καζάνι είναι αναμένο με ξύλα από τις 5 ώρα το πρωί. Είναι έτοιμο, η φασολάδα έχει γίνει όπως και όλα τα εδέσματα. Και βλέπω και ορχήστρα, άρα θα έχει γλέντι. Ναι, η ορχήστρα ξεκινάει σε 10 λεπτά. Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο, γιατί με μαράνε στο πικραμένο, γιατί με μαράνε στο πικραμένο. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή, υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τι ώρα μαγειρεύετε τώρα εδώ πέρα? Λίγο πρωί ξεκινάμε για να τα έχουμε έτοιμα. Ήδη άρχισε να έρχεται ο κόσμος, είμαστε έτοιμοι. Φασολάδα είναι πολύ ωραία, μπορείτε να δοκιμάσετε. Φαντάζομαι ότι έχει απ' όλα μέσα, έτσι, καρότα. Τα κορίτσια εκεί από το πρωί αγωνίζονται με τα σαρακοστιανά. Δύο καζάνια, πόσα κιλά φασολάδα τώρα θα? Τρία καζάνια είναι, ναι, ναι. Άρα περιμένετε πάρα πολύ κόσμο. Όπως κάθε χρόνο... Μας προτιμάει ο κόσμος, έρχεται. Είμαστε κοντά στην πόλη και έρχονται. Θα στήσετε μεγάλο γλέντι, έχω καταλάβει. Ναι, ναι, η μουσική ετοιμάζεται και θα γίνει το γλέντι τρικούβερτο. Καλή Σαρακοστή. Επίσης, επίσης. Καλή Σαρακοστή, καλή Σαρακοστή. Ετοιμαζόμαστε εδώ πέρα, περιμένουμε τον κόσμο, έχει αρχίσει να έρχεται, να γιορτάσουμε. Περιμένουμε, πάντως έχουν μεγάλες αξιώσεις από το χρυσό. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να περάσουμε όλοι ωραία. Τα πράγματα τα βλέπουμε ωραία και ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Κατά την ώρα ευελπιστούμε να πάμε πολύ καλά. Βεβαίως, ούτε συζήτηση, ούτε συζήτηση. Ήταν ωραία, πολύ ωραία, κυρίως η προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος εδώ. Υπήρχε πολύ καλή φιλοξενία και πολύ καλή υποδοχή μας που είμαστε εκτός του Χρυσού. Είναι καλή επιτυχία να έχουν. Σολάδα και δεν θα είναι νόστιμη, γίνεται. Την έκανα με πολύ αγάπη εδώ οι γυναίκες. Προσπάθεια μιλάτε. Με πολύ μεράκι και αγάπη για ακόμη μια χρονιά οι γυναίκες στον Αχινό μαγείρεψαν την παραδοσιακή φασολάδα ώστε να ευχαριστήσουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Από νωρίς το πρωί το καζάνι γέμισε και η φασολάδα μοιράστηκε σε μικρούς και μεγάλους. Ο πάντα ικίνητος πρόεδρος του Αχινού, Ανέστης και Μανιτζόγλου, φρόντισε όλοι να γίνουν με τον καλύτερο τρόπο και να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Καμία ακόμα χρονιά, με τα δύο χρόνια που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κούλουμα, βρίσκουμε πάλι το παλιό μας τον καλό καιρό και διοργανώνουμε τα κούλουμα του Αχινού. Είναι μια οργάνωση που πάντα μαζί με πολύ κόσμο, υπάρχει δέσματα για όλο τον κόσμο και περιμένουμε τον κόσμο να σκεδάσει και να περάσει καλά. Καλή Σαρακοστή, χρόνια πολλά, υγεία. Χάρη στον ευρωεκλογικό καιρό, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν και φέτος το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας. Όσοι επισκέφτηκαν το πάρκο της Ομόνιας παρουσίασαν τις δεξιότητές τους στο πέταγμα του Χαρταετού. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς ο ουρανός κατακλείστηκε από χαρταετούς διαφόρων χρωμάτων, δημιουργώντας ένα όμορφο θέαμα. Γέμισε με χαρταετούς ο ουρανός των Σερών και κυρίως στο πάρκο της Ομόνιας, όπου εκεί βρέθηκαν πολλοί γονείς με τα παιδιά τους. Βέβαια, μέχρι να καταφέρει ο χαρταετός να βρεθεί ψηλά, υπήρχε πολύ σκόπος και προσπάθεια. Καλή Σαρακοστή! Καλή Σαρακοστή! Δεν έχει πολύ αέρα, πότε πιάνει, πότε δεν πιάνει, εντάξει. Θα κάναμε λίγο υπομονή, εδώ τον Μπόμπ του Σφουγγαράκη μας, είχαμε και του ΠΑΟΚ. Χάλασε κανένας, έτσι. Όχι, εντάξει, μέχρι στιγμής πάμε καλά. Τώρα εσείς τρέχετε ή ο μικρός? Όπως πάντα το σπάσαμε εμείς. Δεν έχει πάρα πολύ αέρα, κάποιοι βέβαια είναι. Ναι. Άρα εντάξει. Είναι δύσκολο έργο, πρέπει να το πετάξουμε. Ναι, θα προσπαθήσουμε. Ιδρώσαμε λίγο, κάναμε, έχουμε πάρει και φανελάκια μαζί μας, θα γίνει χαμός. Δεν πετάει όμως πολύ ο χαρταετός σήμερα. Θέλει σκουλαρίκια και. Τα κατάφερα. Πώς τα καταφέρατε? Τα απλά τραβάω στο σκηνή. Δεν τρέχει κάποιο? Όχι. Ο αέρας. Τι, από εδώ κάτω, δηλαδή με τον αέρα ανέβηκε πάνω? Βεβαίως. Δεν χρειάζεται τράβημα, το σκηνή τραβάς. Δηλαδή τώρα το κατάφερες, πετυχημένος είσαι. Το κατάφερα, ναι, βεβαίως. Ελπίζω όλος ο κόσμος το καταφέρει. Καλή Σαρακοστή, καλά. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Μπλέξαμε τώρα εδώ τι γίνεται, μπλέξαμε τα σκηνιά. Έλα Νικολέτα από εδώ. Πολλά παιδιά ήταν τυχερά και όταν ο χαρταετός κατάφερε να πετάξει ψηλά, τον κρατούσαν και καμάρωναν που τα κατάφεραν. Είναι τεχνική. Το πετάμε κάθε χρόνο. Το μυστικό σήμερα είναι καλός αέρας και γι' αυτό γίνεται η όλη δουλειά. Είστε από τους λίγους πάντως, μπράβο. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ναι, σ' αρέσει τώρα που πετάς χαρταετό? Ναι. Θα τον κρατάς πολλή ώρα?
Όχι. Θα δώσει και στην αδερφή σου λίγο. Ναι. Χάρηκες όμως. Γιατί δεν έχει πάρα πολλούς, άλλοι παπάδες προσπαθούν πολύ ώρα. Αλλά εσύ έτρεξες καθόλου για να πετάξεις ψηλά. Λίγο. Πιο πολύ ο μπαμπάς. Ναι. Προσπέταξα πιο πολύ από τον αδερφό μου εδώ. Τα κατάφερες, ναι. Ναι. Σ' άρεσε πολύ, ε. Είναι μία μέρα που θέλουμε να πετάξουμε χαρταετό. Ναι. Εσύ έτρεξες καθόλου για να πετάξει ο χαρταετός ψηλά. Ναι. Τα ζύγια και οι ουρές των χαρταετών ήταν στην θέση τους, αλλά παρά τις συμβουλές, οι χαρταετοί κάποιον δεν κατάφεραν να πετάξουν ποτέ. Η προσπάθεια βέβαια συνεχίστηκε για αρκετή ώρα από πλευράς των γονιών. Δεν ξέρω. Οι άλλοι γιατί πετάνε πάνω ψηλά. Ίσως ήρθαν νωρίτερα που είχε αέρα. Ναι. Τώρα έχει πέσει ο αέρας. Έτσι φαίνεται, ναι. Άρα τώρα εσείς ως μπαμπάς έχετε δύσκολο αέρα. Φυσικά. Τώρα πρέπει να φτάσετε τους υπόλοιπους. Έτσι ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε όμως. Έχετε τρέξει, ξεκινήσατε. Ναι, αρκετά μέχρι τώρα. Αλλά δεν έχει πετάξει. Ακόμα όχι. Τα ζύγια όλα αυτά τα είδατε, τα τσεκάρατε. Πιστεύουμε ότι είναι εντάξει. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Δεν τα καταφέρνετε όμως. Λίγο, ναι. Γυρίστε την παράδοση. Έτσι πρέπει. Τα παιδιά πάντως περιμένουν, ε. Αυτά πώς και πώς, περιμένουν να σηκωθεί. Αλλά εντάξει. Με το που βγει λίγος αέρας κατευθείαν. Εμείς έτοιμοι είμαστε. Με το χαρταετό στο χέρι. Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στήθηκε ένα τρικούβερτο σαρακοστιανό γλέντι στα πρώτα καπί της πόλης των Σερών. Και όπως ήταν αναμενόμενο, το κέφι άναψε από νωρίς το πρωί. Τα δικά τους κούλουμα γιόρτασαν σαν μια μεγάλη οικογένεια τα μέλη του πρώτου καπί Σερών, τα οποία έστρωσαν τραπέζι νωρίς το πρωί, αναμένοντας τη φασολάδα από το Δήμο των Σερών. Ο εορτασμός εντός του χώρου του καπί ήταν μια πρόταση των ίδιων των ηλικιωμένων προς τη Δημοτική Αρχή και η πρόταση αυτή έγινε δεκτή. Φασολάδα, διάφορα άλλα ιδέσματα, ο πρόεδρος ο κ. Γάτσιος, γι' αυτό στα ίδια, έχουν μια αδυναμία στο καπί και θέλουν να χθεί ο κόσμος να γλυντήσει εδώ. Και βλέπω ότι ο κόσμος από νωρίς. Έρθει από νωρίς και έρθει, θα μας φέρουν τη φασολάδα 10.30 με 11, θα έρθει η φασολάδα και θα περάσουμε πολύ ωραία. Βλέπω ότι όλοι θέλετε να διασκεδάσετε, να τιμήσετε. Όλοι θα διασκεδάσουμε, εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή Σαρακοστή, υγεία και το χρόνο γυρί να είμαστε, να μην έχουμε τέτοια επιδημία που μας ήρθε και ταλαιπωρηθήκαμε. Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ πέρασαν νωρίς το πρωί να πούνε την πρώτη καλημέρα στους ηλικιωμένους και να τους ευχηθούν καλή Σαρακοστή. Το σημαντικό για τους ίδιους ήταν το γεγονός πως έμειναν ικανοποιημένοι άνθρωποι του πρώτου καπίου, οι οποίοι γιόρτασαν τα κούλουμα χωρίς να ταλαιπωρηθούν καθόλου. Στην τρίτη ηλικία, στην πιο ζωντανή ηλικία, όπως βλέπετε, ο κόσμος είναι ζωντανός εδώ. Είναι κόσμος, είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι μιας ηλικίας, αλλά έχουν μεγάλη ζωντάνια μέσα τους. Το χαίρονται, έρχονται και τα Σαρακοστιανά και φυσικά εδώ όλοι μαζί θα χαρούμε, θα γιορτάσουμε την Σαρακοστή όπως πρέπει. Χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε χαμόγελα. Χαμόγελα αυτών των ανθρώπων που χρειάζονται, τους μας χρειάζονται και εμείς είμαστε πάντα δίπλα τους. Ο Δήμος Σερών, μετά από το διάστημα αυτό της απουσίας λόγω του κορονοϊού, έχει προγραμματίσει αρκετές δράσεις για τα καπί. Από ό,τι βλέπω η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι αφήσαμε πίσω μας όλα αυτά με την πανδημία και εδώ θα σμίξουμε όλοι μαζί για να περάσουμε ευχάριστα τη σημερινή μέρα. Δεν θέλω να είναι λίγο ξέχωρα οι άνθρωποι αυτοί, που είναι λίγο πιο μεγάλοι, να μην είναι μέσα στην παπούρα. Ακριβώς. Όλο αυτό γίνεται μετά από δικό τους αίτημα, δεν θέλανε να συμμετέχουν κάπου αλλού, αλλά εδώ στο δικό τους χώρο και βεβαίως, όπως είδατε πριν από λίγο έχουν έρθει και τα εδέσματα, θα τα μοιραστούν οι άνθρωποι, μπορούν εδώ να κάτσουν, να πούν τα δικά τους, να ευχαριστηθούν τη σημερινή ημέρα ξεκούραστα και όπως ακριβώς αυτοί το θέλανε. Έκπληξη για τους ηλικιωμένους ήταν και η επίσκεψη νωρίς το πρωί της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτού Σερών, κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, η οποία φρόντισε να τους χαιρετήσει όλους, να συνομιλήσει μαζί τους και φυσικά να τους ευχηθεί χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή με υγεία. Γιορτάζουμε το παραδόθο, το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας εδώ στο πρώτο καπί. Ανταλλάξαμε ευχές για καλή Σαρακοστή. Θέλω να πω χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή με υγεία για όλο τον κόσμο. Οι ηλικιωμένοι χόρεψαν και τραγούδησαν, ενώ ο κύριος Γιώργος Καράμπαπας έγραψε και απήγγειλε μέσω του δίκτυο τηλεόραση και ένα ποίημα για τα περήφανα γυρατιά. Φύγαν τα νιάτα από τα χωριά, χάσαμε τα παιδιά μας και μείναμε οι γέροντες
στα άδεια τα χωριά μας. Βούβα παντού απλώθηκε σε όλους τους μαχαλάδες. Αν βγεις νύχτα από το σπίτι σου, θα μπλέξεις με μπελάδες. Σαν κούτσορα απομείναμε οι γέροι στα χωριά μας και καρτερούμε τις γιορτές να δούμε τα παιδιά μας. Και γερατιά περήφανα μας είπαν να χαρούμε. Κανείς όμως δεν ρώτησε, πεθαίνουμε ή ζούμε. Ρεπόρτερ και μικρόφωνα, ελάτε στα χωριά μας να δείτε και να γράψετε ποια είναι τα καλά μας. Κούλουμα χωρίς λαγάνα δεν γίνονται. Από νωρίς το πρωί έσπευσαν οι σεραίοι καταναλωτές στους φούρνους της γειτονιάς για να αγοράσουν την παραδοσιακή λαγάνα, η οποία κυριαρχεί σε κάθε τραπέζι τέτοια μέρα. Στις σέρες η τιμή της λαγάνας φέτος ξεκίνησε από τα 2 ευρώ. Στο σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας υπάρχουν και τα υπόλοιπα εδέσματα. Καθαρά Δευτέρα σήμερα και το έθιμο επιτάσσει λαγάνα. Έτσι, από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες σεραίοι επισκέφθηκαν τα αρτοπία της γειτονιάς τους για να προμηθευτούν το απόλυτο σαρακοστιανό έδεσμα. Φέτος η τιμή, αν και πήρε μια μικρή αύξηση, δεν πτώησε τους καταναλωτές που φρόντισαν να πάρουν τη λαγάνα τους και μάλιστα σε πολλές διαφορετικές γεύσεις. Παραδοσιακά, ο κόσμος αγοράζει λαγάνα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Από τι ώρα ξεκινήσαμε, 10:30. Ναι, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι, από ό,τι ξέρω. Οπότε φαντάζομαι ότι οι πρώτες λαγάνες στα μεσάνυχτα ήταν έτοιμες. Όχι, όχι, έχει μια μεγάλη διαδικασία. Οπότε περίπου 2 η ώρα, 2:30 βγάλαμε τις πρώτες, ναι. Ο κόσμος ξεκίνησε να έρχεται. Ναι, ναι, χαμός από το πρωί. Δόξα τω Θεώ, έχει κίνηση και από ό,τι έχω μιλήσει και με συναδέλφους σε όλα τα αρτοπία έχει αρκετά καλή δουλειά. Οι τιμές? Όπως είπαμε, στα 2 ευρώ. 2 με 2,40. Ανάλογα με το τι έχει δηλαδή κάθε λαγάνα. Ανάλογα με το κάθε αρτοπίο πόσο κοστολογεί. Εντάξει, τώρα, άμα είναι πιο ιδιαίτερη, με ελιές, με σπανάκι, με λαχανικά, μπορεί να φτάσει και τα 2,5 ευρώ. Κόσμος κάνει παράπονα για την τιμή ή καθόλου, επειδή είναι σήμερα το έδεσμα, αυτό το ξέρω. Όχι, όχι, δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Τουλάχιστον εδώ, όχι, δεν μας έχουν πει κάτι. Πόσες παίρνουν? 2, 3, όταν είναι και ζεστή μπορεί και 4. Πάντα μυρίζει, επηρεάζει, ναι, πάντα επηρεάζει άμα είναι ζεστή, βέβαια. Οπότε φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα κλείσετε και εσείς θα ξεπουλήσετε σήμερα. Ναι, νομίζω ότι έχουμε μια τελευταία φουρνιά μέσα και δόξα τω Θεώ θα τελειώσουμε και θα πάμε να ξεκουραστούμε κι εμείς. Και από αύριο κανονικά πίσω. Από αύριο κανονικά, ναι. Η λαγάνα συνοδεύεται άψογα με χαλιβά και τα ραμοσαλάτα, γι' αυτό και οι καταναλωτές της τελευταίας στιγμής έσπευσαν να κάνουν τα ψώνια τους για το σαρακοστιανό τραπέζι. Έχει κόσμο πραγματικά. Έρχεται να πάρει ο κόσμος το χαλβά του, τη λαγάνα, τα ραμά, ελιές, τα φρούτα του, τα λαχανικά του που τα έχει αφήσει. Είναι πάλι από τα στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Πάντα αφήνουν τελευταία στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι κάτι θα ξεχάσουν. Οπότε εσείς σήμερα από το πρωί μέχρι τι ώρα θα είστε εδώ? Μέχρι τις 4 θα είμαστε σήμερα. Ναι. Για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Ό,τι χρειαστεί. Παίρνουν διάφορα είδη χαλβά, ή μόνο το κλασικό? Διάφορα είδη. Ο καθένας έχει τη δικιά του γεύση, έτσι ακριβώς. Κάποιος θα πάρει με στέβια χαλβά, κάποιος θα πάρει τον σκέτο, βανίλια, κακάο, κράμπερι, κουβερτούρα που είναι υπέροχος. Οπότε φαντάζομαι ότι βάζουν απ' όλα, φέρνουν απ' όλα. Απ' όλα, λίγο απ' όλα. Και παίρνουν και σήμερα και σαλάτες για το τραπέζι που θα έχουν. Σαλάτες, το μαρουλάκι τους, την ντοματούλα τους, αυτά χρειάζονται. Καθαρά Δευτέρα, χωρίς χταπόδι και καλαμαράκια δεν γίνεται. Γι' αυτό και τα ιχθυοπολία άνοιξαν νωρίς το πρωί, ώστε να υποδεχθούν τους καταναλωτές. Είμαστε ανοιχτά να ξεπηρετήσουμε όλους τους πελάτες, όλο το κοινό, όποιος θέλει να προμηθευτεί τα προϊόντα που τρώγεται αυτή τη μέρα. Οπότε θα τα πάρει φρέσκα, έτσι σήμερα. Φρέσκα, ναι, να τα πάρει για να τα καταναλώσει και φρέσκα. Ήρθε κόσμος, ξεκίνησε. Ξεκίνησε από πολύ πρωί και ακόμη έρχεται ο κόσμος. Μέχρι το μεσημέρι που θα είμαστε ανοιχτά, στον περιμένουμε τον κόσμο να το ξεπηρετήσουμε. Φαντάζομαι γαρίδες, μύδια. Γαρίδες, μύδια, θράψαλα, χταπόδια, τα πάντα. Γαρίδες, τα πάντα, όλα είναι στη διάθεση του κοινού. Αυτά φαντάζομαι προτιμούν και σήμερα. Α, σήμερα ναι. Είναι η μέρα. Είναι η μέρα που προτιμούν μόνο αυτά σήμερα. Πώς παίρνουν μεγάλες ποσότητες, πιο μικρές? Όχι, φέτος είναι λίγο μικρότερη η ποσότητα, αλλά παίρνουν από όλα όμως. Παίρνουν από όλη την ποικιλία να δοκιμάσουν. Και μύδια και γαρίδες. Από όλα, από όλα παίρνουν σε πιο μικρές ποσότητες φέτος. Για να είναι γεμάτο το σαρακοστιανό. Μπράβο, ακριβώς αυτό, ναι. Ακριβώς. Τιμές που κυμαίνονται? Είναι με τα περσινά νομίζω. Ίδια με τα περσινά, δεν έχει αλλάξει κάτι, κάποια αίσθηση. Ίδιες τιμές με πέρσι. Πλημμύρισε από πολλά χρώματα η πλατεία εμπορίου, αφού εκεί είναι το σταθερού ραντεβού των σεραίων την καθαρά Δευτέρα για να αγοράσουν τον χαρταετό τους. Χαρταετοί πολύχρωμοι με σούπερ ήρωες και ηρωίδες, αλλά και με ομάδες. Το μυστικό πλέον γνωστό σε όλους και δεν είναι άλλο από τα ζύγια, ώστε να μπορέσει ο χαρταετός να πετάξει ψηλά. Κάνω χαρταετούς, αλλά ο κόσμος τώρα
περίεργο πράγμα. Δεν είναι κίνηση, γιατί δεν ξέρω. Τι γίνεται, ούτε τις προηγούμενες μέρες ήρθανε? Δεν ήρθανε, αφού δεν πουλήσαμε καθόλου. Είναι, τι να πω, είναι πολλά άτομα που πουλάνε, δεν ξέρω, τι να πω. Ναι, γιατί τώρα 9,5 ώρα έπρεπε να έχει κόσμο εδώ πέρα. Γεμάτο, όχι, άλλες χρονιές εδώ χαμός γινόταν. Τώρα βλέπω ο κόσμος όσο πάει μειώνεται. Μήπως παίρνουν από το σούπερ μάρκετ, παίρνουν από αλλού? Μπορεί, μπορεί. Να τα βρίσκουν πιο φθηνά, να τα παίρνουν από εκεί. Πόσο έχει ένας χαρτάτος? 8 ευρώ. Μαζί με το σκηνή? Όχι, το σκηνή είναι ξεχωριστά. 2 ευρώ έχει το σκηνή. Άρα 10 ευρώ για να το πάρουν όλο. Όλο μαζί, όλο μαζί 10 ευρώ. Σας κάνουν παζάρια καθόλου? Μερικοί ρωτάνε, φεύγουν, ρωτάνε, φεύγουν. Αυτό είναι το παν. Τι θέλουν τα παιδάκια, γιατί βλέπω έχετε και κινούμενα σχέδια? Ναι, πήρα από τη Θεσσαλονίκη έτοιμα, έχω και τα δικά μου, με καλάμι. Με εδώ για να τον πετάξουν το χαρταετό, ρωτάνε κανένα μυστικό? Τα ζύγια. Ό,τι είναι, τα ζύγια είναι. Κέφι, χαρά και ξεφάντωμα. Αυτά ήταν τα βασικά στατιστικά της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης στο Σιδηρόκαστρο. Στολές και άρματα έκλεψαν τις εντυπώσεις, με τους θεατές να χειροκροτούν τους συμμετέχοντες για το θεματικό φετινό τους αποτέλεσμα. Για μία ακόμη χρονιά η καρδιά του καρναβαλιού χτύπησε στο Σιδηρόκαστρο. Ο θεσμός φέτος συμπληρώνει 27 χρόνια και οι κάτοικοι της περιοχής το γλέντισαν με τον καλύτερο τρόπο. Τα παπάκια στη σειρά βγήκαν βόλτα στη στεριά. Δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός τώρα στη Κεντρική Πλατεία Σιδηροκάστρου. Πόσα γκρουπ σήμερα? Έχουμε 20 γκρουπ. Βλέπετε ότι έχει βουλιάξει η πλατεία μας. Πόσοι καρναβαλιστές σήμερα παραλάβουμε? Έχουμε πάνω από 800 καρναβαλιστές. Έφυγαν τώρα οι μικροί, σιγά σιγά ανεβαίνει ο ρυθμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ το δίκτυο που είναι κοντά μας για ακόμα μία χρονιά. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Φωτεινή Αραβατζή που στέκεται σε όλη αυτή την προσπάθειά μας. Παραπάνω από 1000 καρναβαλιστές, όπως βλέπετε και στα πλάνα τα οποία τραβάτε, ο κόσμος είναι πάρα πολλής, ήρθε να διασκεδάσει, ο καιρός μας κράτησε, το κέφι και το γλέντι θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθανε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που κάναμε μικρή και μεγάλη. Μετά από 3 χρόνια χωρίς καρναβάλι εξαιτίας των προληπτικών μέτρων που είχαν ληφθεί για την προστασία από τον κορονοϊό, η καρναβαλική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τραβώντας τα βλέμματα όλων στο Σιδηρόκαστρο. Και έχω δίπλα μου εδώ στους σούπερ ήρωες μία Ζήνα, διακουβερνίνα Ζήνα. Οι πιο ωραίοι σούπερ ήρωες της Αττικής. Για να σας δω να τσουπατώνετε. Να σηκώστε χέρια. Για πάμε, για χορέψτε, για πάμε μαζί μου.
πώς σας φαίνεται το καρναβάλι? Πολύ ωραίο. Περνάμε ωραία? Ναι. Διασκεδάζουμε? Ναι. Δεν έχω λόγια. 27 χρόνια καρναβάλι, έτσι. Ναι, ναι. Καταπληκτικά, το καλύτερο καρναβάλι της Βορείου Ελλάδος. Να μην πω για όλη την Ελλάδα και τους τρελάνω όλους. Πάρα πολύ ωραία περνάμε σήμερα. Περιμέναμε πώς και πώς μετά το COVID να ξαναξεκινήσει το καρναβάλι. Βλέπω έχει πάρα πολύ κόσμο. Γενικά χαρούμενος. Τέλεια, μόνο αυτό έχω να πω. Τέλεια. Τέλεια. Πολύ ωραίο. Στολές και άρματα τα οποία έκλεψαν τις εντυπώσεις μικρή και μεγάλη σε μεγάλα κέφια παρέσυραν στον καρναβαλικό ρυθμό τους όλους παρευρισκόμενους, οι οποίοι κατέκλυσαν την πλατεία του Σιδηροκάστρου στέλνοντας ένα μήνυμα χαράς και ξεγνιασιάς, με τους υπεύθυνους του καρναβαλιού να υπόσχονται ότι κάθε χρόνο θα γίνεται όλο ένα και καλύτερο. Συγχαρητήρια στον Καρναβαλικό Σύλλογο Σιδηροκάστρου, συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πετρετσίου που πετύχε και αυτός. 4 χρόνια είχαμε να ζήσουμε τέτοια χαρά. 800 και πλέον καρναβαλιστές, πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται, μπορείτε σε περιγραφές, μπορείτε να δείτε ακριβώς τι γίνεται. Το κέφι είναι διάχυτο. Χαίρομαι που ο Δήμος της Δικής, σαν μέγας χορηγός, μπόρεσε και στήριξε και αναβίωσε μετά από 4 χρόνια την εκδήλωση αυτή. Σε αποκριάτικους ρυθμούς χόρεψαν μικροί και μεγάλοι στο καρναβάλι της Κάτω Καμήλας, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή. Τα άρματα, αν και ήταν λίγα, μέγιναν από μεράκι και με αγάπη από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι προσπαθούν να ενισχύσουν το καρναβάλι του χωριού τους. Το μεσημέρι της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η καρναβαλική παρέλαση της Κάτω Καμήλας. Εδώ και πολλά χρόνια το καρναβάλι της Κάτω Καμήλας είναι θεσμός και πραγματικά ο κόσμος που επισκέπτεται το χωριό για να το παρακολουθήσει είναι αρκετός. Welcome to Town Campbell. Για ακόμα μια φορά κάνουμε το καρναβάλι της Κάτω Καμήλας. Μετά από 70 χρόνια που ήταν καθαρά Δευτέρα, είπαμε φέτος να το κάνουμε Κυριακή, να το κάνουμε διήμερες εκδηλώσεις, να δώσουμε πνοή στο χωριό μας. Επιλπιστούμε να πετύχει. Επιλπιστούμε πολύ για τα άτομα που ήταν οι ευγενικοί χορηγοί, που βάλαν τα λεφτά για να γίνει αμοιβή των καρναβαλιστών. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που, παρόλο που η μέρα όχι πολύ καλό, μας τίμησε με την παρουσία. Οι συγχωριανοί σας το τιμούν έτσι και συμμετέχουν. Συμμετέχουν όσο μπορούν. Καλή σας ακουστή και ευχαριστούμε που μας θυμάστε πάλι με την παρουσία σας. Τα άρματα, αν και λίγα, έγιναν με μεράκι και με αγάπη από όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι προσπαθούν να ενισχύσουν το καρναβάλι του χωριού τους.
Το καρναβάλι της Κάτω Καμήλας είναι πόλος έλξης όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και όλων των πολιτικών, οι οποίοι κάθε χρόνο δίνουν το παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Τα μπαμπούγια αναβίωσαν χθες Κυριακή οι κάτοικοι του Μαυακοφύτου. Ένα πανάρχιο έθιμο, η αναβίωση του οποίου προσελκύει πολλούς επισκέπτες στο χωριό. Το έθιμο των μπαμπούγερων αναβίωσε και φέτος το Βαβακόφυτο του Δήμου Συντικής. Πρόκειται για μια εκδήλωση των κατοίκων που έχει τη μορφή δρόμενου, παραπέμποντας σε πανάρχες ιερές τελετές των αγροτικών κοινωνιών. Τα μπαμπούγερα με τα κουδούνια τους είχαν άμεση σχέση με την καλλιέργεια της γης. Ξυπνούν τη φύση από τον λίθαργο του χειμώνα και εξορκίζουν το κακό. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, στα στενά σοκάκια του χωριού ξεχύνονται τα πουζάριδες, ο κόσμος συμμετέχει ενεργά, κλέβουν την ύφη ή τα πουζάριδες ξαναπαίρνουν την ύφη ως Περσεφόνη ξανά πίσω. Ένα αρχαίγωνο έθιμο το οποίο πήραμε από τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας και το αναβιώνουμε και εμείς μέχρι σήμερα. Σε γυνάτη των καιρών ότι ο κόσμος αντέδρασε και είναι πολύ περισσότερος από τις προηγούμενες χρονές. Και οι επισκέπτες και πολλοί. Ναι, πάρα πολλοί επισκέπτες και πιστεύω ότι το χρόνο θα είμαστε πάρα πολύ περισσότεροι γιατί είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι φερμένο απ' έξω, είναι δικό μας, είναι από τους αιώνες βγαλμένο και ο κόσμος το ζει. Κεντρικά πρόσωπα στο δρόμενο, ο παππούς και η γιαγιά που συνοδεύουν τον γαμπρό και την ύφη. Γύρω τους βρίσκονται τα μπαμπούγερα που προστατεύουν την ύφη, μην τυχόν και την κλέψει κανείς. Εάν αυτό συμβεί, τότε τρέχουν για να την πάρουν πάλι πίσω. Ξανά είμαστε εδώ πέρα για να γιορτάσουμε και να αναβιωθούν τα μπαμπούγερα, μια διονυσιακή κατά βάση εορτή, η οποία καρναβαλιστών, η οποία συμβολίζει και την έναρξη της άνοιξης. Το έθιμο οφείλουμε να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Τα καλά σας λόγια γιατί ήρθανε. Μόνο αυτούς πρέπει να στηρίζουμε, κανέναν άλλον. Αυτή είναι η λαγραφία και η ιστορία των Σερών. Λοιπόν, του χρόνου στο Μαυακόφυτο πρέπει να έχει 50.000 επισκέπτες. Για μία ακόμη χρονιά, οι επισκέπτες από όλη τη χώρα κατέκλυσαν το χωριό, προκειμένου να δουν από κοντά αυτό το αρχαίο δρόμενο. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Είστε από εδώ από την περιοχή? Όχι, από Αθήνα έχουμε έρθει. Επισκέπτες, έτσι. Ναι, ναι, επισκέπτες. Πρώτη φορά. Πρώτη. Και. Ωραία, πολύ ωραία, χαρούμενα, γιορτή. Πολύ καλά. Έχετε ακούσει για αυτό το έθιμο, έτσι? Ναι, ναι, έχω ακούσει. Γι' αυτό ήρθαμε για να το δούμε. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς ήρθαμε από Αθήνα. Είμαστε τρεις σύλλογοι. Περνάμε καταπληκτικά. Πήγαμε, το βράδυ θα πάμε στη Τζαμάλα, εννοείται. Τι άλλο να σας πω, παιδιά, για μας είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Τι άλλο λέω, και του χρόνου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά. Οι νέοι και όχι μόνο αναβιώνουν εδώ το έθιμο στην περιοχή. Ναι, ναι. Σας περικύκλωσαν τώρα. Ναι, και πρώτη φορά ήρθα και το είδα. Καλά λόγια, να πείτε μη σας την πέσουν. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά ήρθαμε, μας αρέσει πάρα πολύ. Από πού είστε? Τέλεια, από το γόνιμο. Ερχόμαστε κάθε χρόνο, είναι πολύ ωραίο έθιμο. Τι να σας πω, το βλέπετε κι εσείς. Και από το Βαβακόφυτο θα περάσουμε στο Φλάμπουρο, που και εκεί αναβίωσε το έθιμο Μπαμπόγερι. Οι μπαμπόγεροι είναι βγαλμένοι μέσα από διονυσιακά έθιμα αφιερωμένα στη λατρεία του Θεού Απόλλωνα. Αναβίωσαν για μία ακόμη χρονιά οι μπαμπόγεροι στο Φλάμπουρο του Δήμου Βυσαλτίας. Πρόκειται για ένα έθιμο που χάνεται στους αιώνες, ωστόσο οι κάτοικοι μέχρι και σήμερα το διατηρούν. Στο έθιμο συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι, φοράνε μαύρα δέρματα τα οποία έχουν επεξεργαστεί, ενώ πάνω τους κρεμάνε κουδούνια. Συμβολίζει το καπέλο την άνοιξη, τα κουδούνια να ξυπνήσουν τη χαρά, την άνοιξη, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Το αναβιώνει ο πολιτιστικός σύλλογος? Η κοινότητα, ο Δήμος. Είναι διαφορετικά έτσι από τα άλλα τα μπαμπόγερα με τις... Είναι πολύ διαφορετικά. Το δικό μας το έθιμο με το καπέλο και τα
Τη στολή την έχουν μόνο εμείς στο χωριό. Στο κεφάλι τους έχουν ένα μεγάλο καπέλο που ονομάζεται μπαμπουσάρκα και είναι στολισμένοι με χρωματιστές κορδέλες. Οι μπαμπόγεροι χορεύουν, χοροπηδούν και χτυπούν τα κουδούνια για να εξαγνίσουν το χωριό από το κακό, αλλά και για να ξυπνήσουν τη φύση. Χορό το κάνει μόνο το μπαμπούρο του Φλαμπούρου και έχει να κάνει με το σκοπό της άνοιξης. Τα βήματα που είδατε και η επίκυψη είναι σαν να προσκυνάει τη γη για να ξυπνήσει, να ανοίξει, να ανθίσει, να αρχίσει να ανθίζει τα δέντρα, η φύση, τα αυτά. Γι' αυτό και κάνει και την υπόκληση και χτυπάει το καπέλο. Κάνει, ναι, έτσι, ναι, ναι. Και ο στολισμός και αυτός έχει να κάνει με τα χρώματα της άνοιξης, όπως βλέπετε τις κορδέλες, τα λουλούδια, αυτά, όλα αυτά είναι με σκοπό την άνοιξη. Ναι, πρώτη φορά. Έχουμε κουδούνια και έχουμε καπέλα που χορεύουν, ναι, ζουρνά και νταούλι. Και πώς σου φάνηκε έτσι πρώτη φορά που συμμετείχες στο ΕΦΗΜΟ. Στο ΕΦΗΜΟ. Κάποιες φορές μικρός και 8 χρονών. Όταν ήσουν μικρός ερχόσουν και έβλεπες τα μπαμπούγερα. Ναι. Το μικρό χωριό του Δήμου Βυσαλτίας επισκέφτηκε για μία ακόμη χρονιά η Αμερικανίδα εθνολόγος, ερευνήτρια και λαογράφος Ιβόνη Χαντ, η οποία αγαπά την ελληνική παράδοση. Είναι πολύ παλιό έθιμο, ούτε ξέρουν τις ρίζες. Ένας έχει μια ιστορία, κάποιος άλλος έχει άλλη ιστορία. Αυτά που ξέρω εγώ είναι άρχισαν και χορεύουν ακόμα. Έχει και εξέλιξη, αναλόγως κάθε χρόνο αλλάξει λίγα. Αλλά είναι πολύ ωραίο έθιμο, παλιό έθιμο και ευτυχώς το συνεχίζουν. Και είναι σημαντικό που και οι νέοι συμμετέχουν και κρατούν την παράδοση. Έχει πολύ σημαντικό, ναι, πολύ πολύ σημαντικό είναι. Ναι. Εσύ έρχεστε κάθε χρόνο εδώ. Ναι, κάθε χρόνο είμαι, ναι, εδώ. Ναι. Πώς έτσι. Πρώτα απ' όλα είμαι λαογράφος και έμαθα από τον Καρακώστα το 80 στην Αγία Ελένη. Ήταν εκεί να παίξει για τα αθλητικά, εγώ ήμουν εκεί για το έθιμο και με είδε να χορέψει και κατάλαβα ότι δεν ήμουν από εκεί και λέει πώς ξέρεις όλα αυτά, λέω τα ξέρω. Και από εκεί ούτε αλλάξαμε ονόματα, αυτός έφυγε, εγώ έφυγα, πήγα στην Αθήνα. Μετά από 2 χρόνια πήγα στο Σοχό και το βράδυ λέγαμε με τους φίλους μου, ας πάμε κάπου να τσιμίσουμε κάτι, ακούσουμε μουσική. Λέω ας πάμε εκεί. Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε και φέτος στην πόλη των Σερών το έθιμο της Τζαμάλας από τον Πανηπυρωτικό Σύλλογο Νομού Σερών. Πρόκειται για ένα έθιμο το οποίο επιβάλλει κατά την περίοδο της απόκριας να ανάβουν φωτιές και να στείνεται γλέντι υπό τους ήχους παραδοσιακής υπηρώτικης μουσικής. Το έθιμο της Τζαμάλας αναβίωσε και το εργαστήριο λαογραφικών μελετών και παραδοσιακών χωρών «Ο Πύρος». Εργαστήρι λαογραφικών μελετών και παραδοσιακών χωρών «Ο Πύρος», πιστός στο ραντεβού του με την παράδοση, διοργάνωσε για 10η χρονιά το έθιμο Τζαμάλα το βράδυ της Κυριακής στη συμβολή των δρόμων Στριμώνου, Σιδηροκάστρου και Νικομιδίας στις Σέρες. Πρόκειται για μια εκδήλωση που και τις προηγούμενες χρονιές σημείωσε μοναδική επιτυχία και καταγράφηκε στο υποσυνείδητο των συμπολιτών μας ως ένα σημαντικό και ποιοτικό πολιτιστικό δρόμενο της πόλης των Σερών. Είναι μέρα γιορτής! Είναι μέρα γιορτής της Υπήρου! Είναι μέρα γιορτής των Ιωαννίνων! Είναι μέρα γιορτής των Σερών! Είναι μέρα γιορτής της πόλης των Σερών! Πώς να σου το για όλο τον νομό! Είναι γιορτή της 10ης Τζαμάλας! Είναι γιορτή του εργαστηρίου παραδοσιακού χωρών Πύρος, της Λόγου μας! Είναι γιορτή των κατοίκων της περιοχής αυτής που επί 9 χρόνια στηρίζουν και αγκαλιάζουν την Τζαμάλα! Σήμερα ήταν παρόντες όλοι εδώ στην επικρατική 10ης Τζαμάλα, αποδεικνύοντας
Είναι διατρανόντας το φιλί μας σου. Θέληση να μείνεις από το σημείο. Η Ταμάρα, η μία και μοναδική Ταμάρα που έχει την περιήσει και μεγαλώσει σε συμβουλικά ο Πύρος. Ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλους τους φίλους μας, όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που ήρθαν εδώ, τους επισκέπτες στην πόλη μας που τίμησαν την Ταμάρα γιατί εκτίμησαν κάτι διαφορετικό και σημαντικό σε εμάς. Άξις πάντας το όταν τη φορώ κάνε να γεγρήφανο. Την ίδια ώρα η πλατεία Ελευθερίας γέμισε με άρωμα Υπήρου. Ο Πανηπυρικός Σύλλογος Σερών άναψε φωτιά για το έθιμο της Τζαμάλας. Το έθιμο έρχεται από τα βάθη των αιώνων και σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση στηρίζεται στην αρχαίγονη πίστη της δύναμης που έχει η φωτιά να ξορκίζει το κακό. Η φωτιά συμβολίζει όπως σε όλη την Ελλάδα που γίνεται, δεν είναι μόνο στην Ήπειρο δηλαδή αυτό το έθιμο. Απλώς στην Ήπειρο το ονομάζουμε Τζαμάλα. Η φωτιά συμβολίζει την κάθαρση των ψυχών. Οπότε αύριο πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την 40η. Έτσι. Και ιδίως αυτή η μέρα είναι ότι πρέπει να συγχωρούμε, το συγχωρούμε όλους. Εντάξει. Κυριακή της συγχωρήσεως. Είπαμε σε συνεργασία με την ΚΕΔΙΣ, την οποία ευχαριστούμε και είναι αρρωγός μας σε όλες μας τις εκδηλώσεις και ελπίζουμε ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνουμε εμείς την Τζαμάλα μέσα στις αίρες και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην πλατεία Ελευθερίας για να παρακολουθήσει το δρόμενο και να χορέψει παραδοσιακά υπηρωτικά τραγούδια. Και σου το πα, μην περνάς, μην περνάς, μην περνάς και τα κούτσια σου καλά. Ωι μεγαλότσι, καλκόμα τα καθάνω. Έχουμε δουλειά να μας κάνω σταλιά. Έχουμε δουλειά να μας κάνω σταλιά. Ο Πανηπυρωτικός Σύλλογος Νομού Σερών αναβιώνει το έθιμο της Τζαμάλας, το βασικό υπηρώτικο έθιμο που αναβιώνει την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς στην Ήπειρο και έτσι μεταφέρουμε το έθιμο αυτό στο κέντρο των Σερών. Στα πλαίσια της Τζαμάλας θα αναβιώσουν και υπηρώτικα έθιμα την περίοδο αυτή, με αποτέλεσμα και οι επισκέπτες και ο κόσμος των Σερών να μπορούν να διασκεδάσουν και να χορέψουν μαζί μας, αλλά και να γνωρίσουν τα έθιμα της Υπήρου. Και περιπεκτικά τραγούδια είναι σήμερα. Βέβαια, τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, κυρίως σκοπτικά τραγούδια, με σκοπό να περιγελάσουν και να διασκεδάσουν τον κόσμο, μιας και από αύριο τα κεφάλια μέσα περνάμε στην περίοδο της 40ης, μια περίοδος όπου μας θέλει να χαμηλώσουμε το στόχο. Άιντε με την πάλα πως το τρέχω. Άιντε τώρα και το ψήλο φοπανίζω. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς έγινε και το κάψιμο του καρνάβαλου μετά την καρναβαλική παρέλαση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γιορτής Τέχνης Σερών. Σύλλογος Γιορτής Τέχνης. Το ξεφάντωμα απογειώθηκε στο κέντρο της πόλης των Σερών με την καρναβαλική παρέλαση του Συλλόγου Γιορτή Τέχνης Σερών και με τους περίφημους τυμπανιστές Φασαριόζο. Αποκριάτικες εκδηλώσεις διοργάνωσε ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης Σερών στο κέντρο της πόλης. Ο πεζόδρομος της οδού Χατζιακόβου στολίστηκε αποκριάτικα και το ξεφάντωμα απογειώθηκε στο κέντρο με την καρναβαλική παρέλαση. Τους μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές συνόδευαν οι τυμπανιστές Φασαριόζο. Thank you.
Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι στόλιζαν τον καρνάβαλο έτσι ώστε να ετοιμαστεί για την περιοδία του στο κέντρο της πόλης. Στόχος του συλλόγου είναι να συμβάλλουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των Σερών και να προάγουν τη δημιουργικότητά τους. Καθώς επίσης και να καθιερωθούν αποκριάτικες εκδηλώσεις στην πόλη των Σερών το τρίμερο της αποκριάς. Να γίνει θεσμός. Θέλουμε να καταφέρουμε η Κυριακή της αποκριάς στην πόλη των Σερών να υπάρχει. Καταρχήν. Σε δεύτερο βαθμό θέλουμε να μπορέσουμε να είναι πιο εύκολο πλέον να γίνονται παρελάσεις με καρναβαλικές ομάδες είτε με άρματα ακόμη. Έχουμε γενικότερα μεγάλους στόχους. Σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε. Θέλουμε να το πετύχουμε. Θέλουμε να καταφέρουμε κόσμο να μπει στη διαδικασία να φτιάχνει τη δικιά του ομάδα και να κάνουμε τη μικρή μας παρέλαση που να γίνει και μεγάλη σε βάθος χρόνου. Προσπαθήσαμε να οργανωθούμε έτσι ώστε να γίνει πρώτη φορά μια παρέλαση στις Σέρες, καρναβαλική, την Κυριακή αυτή πριν από την Καθαρά Δευτέρα. Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν από ό,τι βλέπουμε, έτσι. Ναι, βλέπουμε αρκετό κόσμο, ευχάριστο είναι αυτό. Θέλουμε να γίνει θεσμός. Και γενικά ο σύλλογός μας έγινε για αυτό το λόγο, να έχουμε δύο θεσμούς, ένα εδώ στην αποκριά, αυτό το τριήμερο, και το άλλο είναι το φεστιβάλ που κάνουμε το Σεπτέμβριο. Βροχερός θα είναι για αύριο ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις Σέρες η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς, στην Δράμα από 8 έως 17 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Καβάλα από 8 έως 16 βαθμούς, όπως επίσης και στην Ξάνθη, στην Κομωτινή θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά, καλό σας βράδυ και καλή Σαρακοστή.